Λοιπόν, μέρος του τρίτου καπί Δραπετσόνας, η κυρία Κολορίζου. Οι περιοχές του Κερατσινιού και της Δραπετσόνας ήταν σχεδόν ακατοίκητες με πολύ λίγες ανθρώπινες εγκαταστάσεις. Όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα στις αρχές του 10ου αιώνα, μόνο λίγες ιδιοκτησίες υπήρχαν, κάποιες στάδες και κάποιες καλύβες. Μετά την απελευθέρωση, καθώς... Κάντε την αναλλαγή για να έχει υποθεατής. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Σαντορίνης, ειδικά μετά το σεισμό του 1956, οδηγήθηκε σε αναγκαστική μετακίνηση στην περιοχή του Κερατσινίου. Ακόμη βλέπουμε και άλλοι παράγοντες καθόρισαν τη μετακίνηση αυτή, όπως είναι η αναζήτηση σταθερής και μόνιμης εργασίας, καθώς και η υπόσχεση των πόλων για μια καλύτερη ζωή. Από τον κύριο Πέρο Ιωσήφ Σαντορινιό, που καταγράφει μέσα από το Καλλιστορώντας ένα προσωπικό που μιλάει η διευθυντήρια. Μετά την απελευθέρωση, καθώς φτιαχνόταν ο Πειραιάς και μετατρεπόταν ταχύτατα σε κεντρικό λιμάνι της χώρας, στο Τσερατσίνι και την Δραπετσόνα, όπως λεγόταν αυτές τις περιοχές, άρχισαν να υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες, ένα νεκροταφείο, ωραία δραστηριότητα, κάποιες εκκλησίες, ναυπηγεία, σφαγεία, παράγκες και τεκέδες, ακόμα και ένα φορνείο στο άκρος μια πόλη που ήταν λιμάνι. Η μοίρα των περιοχών μας άλλαξε με δύο πολεμικά γεγονότα. Πρώτον τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και την εργασιακή καταστροφή. Δεύτερον τον β' παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο. Η έλευση των προσφύγων του 1914-1923 με τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών έφερε μια πρώτη πληθυσμιακή έκρηξη. Η αραιή κατοίκηση έγινε πυκνή και ένας ωκεανός από παράγειες, ιδιαίτερα στην Δραπετσόνα, γέμισε τις περιοχές πως τότε ήταν βράχια, έλλη και κόμματα. Υπήρχε και φτώχεια μετά την κατοχή και τον εμφύλιο, κατά τη δεκαετία του 50, προκάλεσαν ένα τρομερό κλίμα αστιφιλίας που έκανε την Αθήνα, μητρόπολη των 2 εκατομμυρίων κατοίκων και έφερε στις περιοχές μας, ιδιαίτερα στο Κερατσίνι, τη δεύτερη πληθυσμιακή έκρηξη. Οι περιοχές της Δραπετσόνας και του Κερατσινίου γέμισαν με πρόσφυγες και εσωτερικούς μετανάστες και έγιναν κοινοκατοικημένες περιοχές. Σταδιακά μετατράπηκαν σε ανεξάρτητους δήμους. Το Κερατσίνι το 1932, η Δραπετσόνα το 1950, ώσπου το 2010 συμβολεύτηκαν και έγιναν ένας ενιαίος δήμος. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο των δυτικών περιοχών του Πειραιά προέρχεται από τη λειτουργία των πολλών εργοστασίων στην εκτεταμένη βιομηχανική ζώνη που δημιουργήθηκε εδώ. Λειτουργήσαν αναρρύθμιτα εργοστάσια, όπως τα λιπάσματα, τα τσιμεντάτικα, τα γυψάτικα, τα υφαντουργία, τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού, τα ταμπάκικα, τα σαπουνοποιία, τα ναυπηγεία, τα μηχανουργία, τα ναυπηγεία και ένα σωρό άλλες δραστηριότητες που μετέτρεψαν την περιοχή σε μια απέραντη εργατικότητα. Ο χαρακτήρας των κατοίκων της περιοχής μας διαμορφώθηκε μέσα από τις σκληρές συνθήκες ζωής που επέβαλαν οι κανόνες επιβίωσης και ο τρόπος ζωής, την αλληλεγγύη και τον αγώνα. Ας κάνουμε αναφορά στους Κρασιάτες, πληθυσμός που μετακινήθηκε βία και έκτισαν με τις δικές τους δυνάμεις τον σημερινό οικιστικό ιστό, στον οποίο προσθέθηκαν αργότερα και οι κατοικίες των άλλων μεταναστών. Από την κυρία Ρούλα Βιέρου, το καράβι της Ελπίδας του Γεώργιου Αρθάνα, ένα καράβι που για τον κάθε πρόσφυγα συμβολίζει τη σωτηρία. Πόσα γράψα, Χρυσούλα, συγγνώμη. Το καράβι της Ελπίδας. Όλα μας τα καράβια πίσω γυρίσαμε. Σπασμένα τα κατάρτια σκύρια.
σκισμένα τα πανιά ήρθαν από τη Σμύρνη και από τα Μουντενιά. Φέραν των Ελυσιών μα τα δισκοπότηρα. Παιδιά, γυναίκες, γέρους, γένος δρακών πολλών, τις ρίζες της φυλής μας από την Ανατολή. Μα ένα καράβι μαύρο πίσω δεν γύρισε. Ποιος κάπως αρμενίζει, ποια μήλα τα περνά. Και πού δεν και πουθενά δεν βγαίνει, δεν φτάνει πουθενά. Χρόνια το καρτερούνται και χρόνια πέρασε. Δεν το είπε μήτε ναύτης, μήτε θαλασσινός. Μήτε ρημίτης φάρος, μη τάστρου της νυχτός. Τάχα να έχει μητάξει, τάχα να στήθωσε. Δεν θα ξανάρθει τάχα στην πατρική του αυτή. Πολύ με, και έχει φορτώσει το πιο ακριβό φορτίο. Όλα τα χάσαμε όλοι. Και μόνο φόρτωσε το πιο στενό καράβι την ώρα του χαμού, φόρτωσε την ελπίδα του ξενεγυρισμού. Έλαβε στο καράβι, έλαψε φόρτωσε. Τόρνος στο θησαυρό σου κι άνοιξε τα πανιά, ο Λόης και για τη Σμύρνη και για τα Μουντενιά. Μπράβο, πολύ ωραία. Μετά ακολουθεί τα συλλαμάς από τα χορευτικά κοινότητα μας, χορός Αντιχριστός με ρίζες τη Μικρασία. Γίνεται ο χορός. Ναι, πάρτε το να πάμε. Ναι, 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 πάρτε τα συλλαμά. Πάμε. Τι να πούμε, συγγνώμη. Λοιπόν, κάτσε πρέπει να το βάλουμε. Δεν θα σε κρατάμε χρόνο. Δεν θα πέτσεις, να δούμε το χρόνο. Ποιος είναι ο Κασιλάμα, παιδιά, ο Λαθιώτης. Πού είναι, για βάρτε. Όχι, ο Κασιλάμα. Χορός Αντιχριστός. Χορός Αντιχριστός, Μαρία. Παιδιά, η κοπέλα μου τάμα σε με τίτλους. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι είναι ο καθένας. Ο Λαζόπης, κύμωρο παράδεισο, κύμωρο τα κοινικά σου μάτια. Τα κοινικά σου μάτια. Μικρασιάτικος είναι. Αυτό πρέπει να είναι. Ναι, ναι, αυτό. Ωραία, πόση ώρα. Ωραία, άσε πως να γράφει, πάει πήρε στο τέλος να δούμε πόσο ώρα. Τα ξέρουμε ρε παιδιά. Πόση ώρα γράφει, πήρε στο τέλος. Μια ισοπλητή σχεδόν πληθυσμιακή ομάδα με τους Μικρασιάτες όπου κατέλαβαν το 1923-1924 την περιοχή γύρω από την ανάληψη. Έκτισαν μόνοι τους, χωρίς καμιά κρατική βοήθεια, το πρώτο του σχολείο και στη συνέχεια έκτισαν μόνοι τους την πρώτη τους εκκλησία και εξέλιδαν μέσω της Ένωσης Ποδίων πιστοποιητικά αντί για το κράτος. Από τον κύριο Καστανίδη Θεόφιλο και την κυρία Άννα Παπαδοπούλου γράφτηκε ένας διάλογος προσφύγων που ήρθαν από τον Πόντο και καταστάθηκαν στην Τραπεζόνα και στο Κερατσίνι. Στα πλαίσια της πολιτιστικής συνεργασίας με τη λέσχη ανάγνωση ποντιακής διαλέξης του Συλλόγου Αργωνάς και Κομνηνή θα ακουστεί από τα μέλη Αδαμίδη Τάκη, Τσαλίδου Βαρβάρα, Καραμαλτίδη Σταύρο, Τυρανίδου Σοφία και Κακουλίδου Άννα. Είναι όλοι εδώ. Χρεώστε, κανείς δεν είναι εδώ, γιατί άνθρωποι αυτοί να μας είναι ανάγνωση, θέλετε να μην τα είναι 7 λεπτά. Ωραία, τώρα να μην τα φτιάξουμε. Περιμένετε το κάστρο, το αυτό πούμε. Λοιπόν, τι είναι. Απλά θα λάβω 5 άτομα μέρος. Ένα-ένα, λοιπόν. Ήταν μια συνεφιασμένη φθινοπορεινή μέρα του 1922 που μετά από πολλά μαρτύρια εξορίες στα πάθη της Μικράς Ασίας αποφασίστηκε από τους κεμαλιστές να μας φορτώσουν επάνω σε σαφιοκάραβα για να μας στείλουν στην πατρίδα της πατρίδας, στην Ελλάδα, που καμαρώναμε τόσο για αυτή. Για μας ήταν η λύτρωση που μας έσωζε από τα βασανιστήρια και τον βέβαιο θάνατο από τον τούπο. Η μητέρα πατρίδα ήταν χαραγμένη μέσα μας ιερή με φωτεινά χρώματα. Η πραγματικότητα όμως ήταν διαφορετική. Έτσι, Παρθένα. Α, έτσι έρχαπω. Θυμούμε ένα μικρό κορτσόπον 10 χρονών. Το θα ρίξω. Εγώ και άλλο κανός έμνε. Τόσο ήμουνα κι εγώ και όλα όσα θυμάμαι από την πατρίδα μας στον Πότο περνούσαν εικόνες από μπροστά μου.
Ακόμα ελέγχω τα καταπράσινα βουνά μας, τα ποτάμια που βουίζαν χειμώνα καλοκαίρι, την αγριεμένη θάλασσα του πρώτου μας, τον Κύριν και τη μάνα που δεν κατάφεραν να μας ακολουθήσουν, γιατί κάθηκαν κι αυτοί μαζί με τόσους χιλιάδες πατριώτες μας στη γενοκτονία που μας επιφύλαξαν οι Τούρκοι. Μια πατρίδα λησμόνητη που κάθε βράδυ έρχεται σ' όνειρο. Την βλέπω μπροστά μου κι εγώ να τρέχω πάνω στα βουνά με τα κρύα τα νερά. Τις παραμονές των γιορτών να κατεβαίνουμε στη μεγαλόχρηστη και παλέμορφη τραπεζούντα, η τραπεζούντα των Κομνηνών, που αρφανεμένη πια από μας οι Τούρκοι άλλαξαν και το όνομά της. Θυμούμε, μετά από 15-20 μέρες ταξίδι με το πλοίο, συμβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, να θερίζει ο τύφος και αυτούς που πέθαιναν να τους ρίχνουν στη θάλασσα, τυλιγμένους μέσα σε μουσαμάδες με ένα βαρύ σίδερο. Μια ελπίδα ζούσε μόνο μέσα μας, να φτάσουμε ζωντανοί στο λίπνο μας, την πατρίδα της πατρίδας, την Ελλάδα μας. Έχει τη χάπη και μπορώ να ανασπάρω. Δεν μπορώ να ξεχάσω τη στιγμή που το καράβι μας έφερε ζωντανούς νεκρούς και άραξε στον Αγιώργη. Πάει και πίσω, να την έξω. Πολύ μιλάνε πολύ. Να την έξω. Δεν μπορώ να ξεχάσω, ήμασταν μόνοι, τόσες χιλιάδες ψυχές, πώς να ανακουφιστούν από την πείνα και την δίψα. Πώς να γιατρέψουν τις πληγές και να νιώσουν παλιά άνθρωποι. Θυμούμε. Μας μετακίνησαν στη συνέχεια στο λιμάνι του Πειραιά και μας αποβίβασαν μπροστά στον Άγιο Διονύση. Ξερότοπος, με τα βράχια να καταλήγουν στη θάλασσα, άδεντρο και αφιλόξενο μέρος που δεν κατοικούσαν άνθρωποι. Ολόγυρα υπήρχαν αρχαία σπαρμένα μάρμαρα και γκρεμισμένες πέτρες. Μετά από χρόνια μάθαμε ότι ήταν η αιτιόνια πύλη του Πειραιά, η μία από τις εισόδους του αρχαίου λιμανιού του Πειραιά. Έβλεπες του και που μερικές παράγκες και κάποιους άνδρες με λιγνωμένα μαλλιά και μουστάκια μας κοιτούσαν περίεργα και να μας περιφέρονται με μια αδικαιολόγητη αυτορότητα. Σαν να είχαν προσπάσει έναν ξένο, έναν παρήσακτο. Αυτό δεν το περίμενα. Σκεφτόμουν τους υποριανούς μας και το σπίτι μου που μας ανάγκασαν να αφήσουμε στην πατρίδα. Οι άνθρωποι εκεί μας γνώριζαν και μας σεβόντουσαν. Όμως η αξιοπρέπειά μας και ο σεβασμός χάθηκαν μαζί με την πατρίδα. Α, έτσι δεν παρθένα. Εμείς το μόνο που θέλαμε ήταν να νιώσουμε ασφαλείς, να γλιτώσουμε τη ζωή μας, να δουλέψουμε και να συνεχίσουμε τη ζωή που μας φέρθηκε τόσο άδικα. Όσοι είχαμε την τύχη να πατήσουμε τα κόμματα της Ελλάδας, προσπαθήσαμε να πάρουμε το κεφάλι μας κάπου στην Αστέγη και ας ήταν από πισόκαρτο. Μαζέψαμε πεταμένες λαμαρίνες από τα λαμαρινάδικα, όπως τα έλεγαν οι λόγοι. Τα στερεώσαμε πάνω στους πέτρες που βρίσκαμε. Τα κτίσαμε να μοιάζουν με σπίτια και μπήκαμε όπως όπως για να προστατευτούμε από το κρύο που μας πυρούνιαζε μαζί με την υγρασία της θάλασσας του Πειραιά. Πολλές φορές δεν χωρούσαν τα πόδια μας που προεξήχαναν την αυτοσχέδια παράγκα λόγω της στενότητας του χώρου. Την ασχήμια και τη λασπουριά τη στολίσαμε με τους φίλους και για ζεμιά. Και παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, μείναμε και μπολιαστήκαμε στη τραπεζόνα και το κερατσίνι. Ο ένας δίπλα στον άλλον, με την αργατιά, την εθελοντική εργασία δηλαδή, αντιμετωπίσαμε τις πρώτες δυσκολίες για την παραμονή μας. Έτσι ριζώσαμε και ζήσαμε τα σπιτικά μας, δουλεύοντας από την Ανατολή ως τη Δύση του Ηλίου. Κάθε Κυριακή όμως βάζαμε τα καλά μας. Και μία στην Ιχθυόσκαλα, μία στον Άι Φανούρη της Τραπετσόνας, την άλλη στις ελιές του Παπά, χορεύαμε με τη συνοδεία της Λύρας του χορού μας, τους χορούς μας που κουβαλήσαμε μαζί μας. Το τουρκικό ιστολόγιο μας αναφέρει για το Μαρίνι και το Ανεζίνι. Το παρουσιάζουν η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου, η Μαρία του Παπά και η κυρία Άννα Πεπόνα. Πώς ήταν αυτό. Το άλλο κοάλι. Αυτό. Είναι θεία και ανοιξιά. Καύρο Μαρία. Καιρό Μαρία. Πότε θα έρθεις να προστερήσουμε, να μεγέλισουμε. Βρε Ανέζη, τρελάστε. Δε σου. Να πάω για λιάξη. Ναι, καλέ. Οι
Ρανεζή, μικρές άτυπες. Δεν σου είχα πει ότι έπρεπε να κατέβω να γαλακτήσω την Εκκλησιά, αφού θα είχαμε δύο πανηγύρι. Μετά έμεινα και για τη Βεντέμα, στο μικρό αφέλι του συγχωρεμένου του άντρα μου. Να μην θα λύσω ότι έκανα πράγμα, βαρύς τη σώπια. Τι να, να είναι καλά η πηγατέρα μου με τον αγαπητικό της που με έφερε, αλλά μόνη μου δεν θα έκανα. Τους χάζευα, όσο όμορφα τα έκανα το πανηγύρι φέτος και ξεβαρέθηκα. Ναι, βρε Μαρίδη μου, δίκιο έχεις. Ήταν και το γράψιμο της ανιψιάς μου, της γεμέλης. Αλλά πού να πάω, δεν είναι άντεχα να φύγω. Έχω χρόνια να κατέβω στο νησί μας. Μα τι θα πεις, ότι κι εγώ, αν δεν είτε τη γατέρα μου, θα πήγαινα, εκείνη τα κανόνισε όλα. Με το ίντερνετ. Με το ίντερνετ. Το ξέρω, σε μένα το λες, που μου τηλεφώνησε ο ανιψός μου να ακούσω τις καμπάνες προχτές και με έπιασαν τα δάκρυα. Για έρνει ο λογισμός πάντα εκεί. Τουλάχιστον εδώ μπορεί να μην βλέπουμε στη βεράντα μας πια, αλλά είμαστε σαν μια γειτονιά του χωριού. Φαντάσου ποτέ στον ποταμό ότι θα μαθαίναμε νέα από το γιορτή, από την Κάρπαθο. Να, πριν λίγο πέρασε ο έγκονος του, ίδιος ο παππούς του. Δόξα τω Θεώ να λέμε και να είναι τα παιδιά μας καλά. Περάσαμε δύσκολα. Ακόμα και εδώ θα βογάλουμε. Δεν είμαστε πιο τίποτα από τσιπωμένοι. Ναι, βρε Ανεζίνη, ναι, ναι. Θυμάσαι, βρε, πως φτάσαμε εδώ, με τον πορτοκαλί ήλιο. Σιγά, μη φτάσαμε και τον κρουστά. Καβρέ, αλλά ελόλεψες. Με το έλλη δεν ήρθαμε, απ' τα φυρά. Αχ, καημένη μου, τα έχεις χάσει. Σαν να έχεις δίκιο. Αχ, είναι ύπαθα η καψερή που σχεδόν τρουβαλαστήκαμε με τα γαδούρια του σιάλα τσιβόσκησας. Ναι. Και όταν φτάσαμε εδώ στο Κερατζίνι, δεν ξέραμε τι μας περιμένει. Μας άμποσε περάσαμε και λία. Ξεχνάς το σεισμό του 56. Να μην ξαναγίνει αυτό το κακό. Πώς να μην σκεφτόμαστε και εμείς τον Ιούδα. Πώς να μην φοβόμαστε. Δε η μάνα μου πάντα έκλαιγε κρυφά να μην τη δούμε. Και όταν καταλάβαινε ότι την είδαμε, έλεγε πάντα. Μου φταίνε τα σκόρδα που μου έστειλε από το χωριό. Για να κάνω σκορδομακάρονα, ήθελα να πάω πίσω στην αδερφή της και τη λαλά μου. Θεός χωρίς τη μάνα μου. Γιατί, ο μεγάλος μου αδερφός ο Γουλιέρμος, που ήρθε όρθου βαθέως να πάει στα Καρνάγια εδώ, δύσκολα τα πρώτα μας χρόνια με τον σεισμό εδώ, αλλά είχαμε καλούς γονιούς. Ήφευγε και ήλε, βοήθαει ο Νικόλα, και εγώ όταν έρθω θα σου ανάψω δυο κενιά. Μα τελικά δεν υπήρε ποτέ. Ο πατέρας ήθελε από νωρίς παρέα εκεί ψηλά. Αχ, βρε Γουλιέλμος, τι δείγμα ήσουν στη θέση του πατέρα. Ευτυχώς που με έστειλα στην Περακατιό από την απάνω μεριά για παρακόρη. Έμαθα πολλά εκεί. Θυμάσαι, βρε, αλαφιασμένη το πρώτο Πάσχα που ήθελες να κάνεις και τα φαγίδια και στα πέταξε ο Ντράος. Α, θυμάμαι. Και μία εβδομάδα έκλαιγα που δεν έκανα τα φαγίδια μου και δεν στόλισα τη χάρη της, την τρανή, αλλά. Πού να κατέβω, ο πατέρας μου είχε δουλειά πια εδώ. Τουλάχιστον γνωρίσαμε κι άλλοι νησιώτες εδώ, που μεγαλώξανε στη θάλασσα και καταλάβαιναν τον γαμό μας. Μα μπορεί τα εγγόνια μας να μεγαλώνουν πια εδώ και τα ανήψια μας, αλλά τουλάχιστον δεν θα χρειαστεί να φύγουν από τον τόπο αυτό. Ναι, βρε Μαρίδη μου, ναι. Τα μόνη μου στείλε με ένα καλάτι από τη Σαντορίνη. Και ξέρω τα κειμένα. Σοβαρά. Θα ρίξω μετά να το δεις. Α, ωραία. Μπράβο. Μπράβο τα κορίτσια. Αχ, μπράβο. Ακούεις. Αυτή καλό που με πιέσει από τις αεδέες στο χώρο και ήλισα να βρω. Είναι με τους πελάτες ακούγους ήδη στην καβαλή του, έλε μπορούν να τις σηκώσουν. Να φύγουν καλά να πας ξενιασμένοι 2-3 εβδομάδες στο χωριό, όπως και να τα κάνεις, μούζες, τάχτες, πάσες. Εμείς το καλοκαίρι, πρώτα Θεός, θα πάμε και θα καλύσουμε ένα μήνα στιά, να φάμε σηκωστάφυλλα, φραγκούστικα. Α, μωρέ, σαν το χωριό δεν έχει. Μα καλούν εσύ, καμά. Για να επιστρέψουμε και να πάω να κάνουμε το σύστημα να πούσω και σε Ελλάδα άλλο να πάμε. Ξέρεις τη Μαντινά. Ποια. Α, η Κάρπαθος και η Ξενιτιά. Πρόβλημα δίχως λύση. Μία και εκεί μπορεί κανείς, μία κογιά να ζήσει. Μπράβο.
από το λιμάνι του Πειραιά και το μετέτρεψαν σιγά σιγά με την επιμονή και εργατικότητά του σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια στη Μεσόγειο και τον κόσμο. Η αντιπροσωπεύσή του σήμερα θα γίνει με τον τζάμικο χορό από το λιμάνι τη Μάνη στα ψηλά βουνά. Ωραία, πόσο είναι η Μάνη στα ψηλά βουνά? Εμένα ξαλίζει. Εμένα ξαλίζει το. Όχι, γιατί είναι καλό. Εδώ τα κορίτσια μπορεί να είναι λίγο αλήθεια. 354. Ωραία, πάμε. Τι έχουν τις μάνες στα βουνά. Ωραία. Στην περιοχή μας ωστόσο έχουμε και μια μερίδα πληθυσμού μουσουλμανικού, όπου σε αυτόν τον πληθυσμό σήμερα δίνει ομιλία ένας εκπρόσωπος του, ο Μεχμέτ. Ίσως σήμερα να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αόρατοι. Εδώ μιλάει ο Μεχμέτ. Λοιπόν, λίγο πέρα, κοιτάξτε, ο Μεχμέτ λέει Μέμος Καραϊμπραήμ. Εδώ είναι σήμερα. Όχι, γιατί τον έτη δεν θα έρθει και στην πρόβα, δεν θα έρθει και την καλή Μέμος Καραϊμπραήμ. Απλά θα αντιπροσωπευτεί και η μουσουλμανική κοινότητα που έχει διαρκώσει τις οικογένειες. Μετά από αυτό που λένε θα μιλήσει ο κύριος. Θα αυτοσχεδιάσει αυτή την ώρα. Ήρθε, μιλήσαμε σήμερα, θα αυτοσχεδιάσει. Και τι θα είναι. Τρία λεπτά περίπου. Θα προτείνει αυτό στο τραγούδι που σου είπε το καλόγρι. Εντάξει, το έχω. Με την Αλεξή όμως το θέλουμε. Ναι. Οπότε θα μπει τραγούδι μετά. Να εδώ και οι αγαπημένοι μας κοιμολιάδες. Μέσα από το συγγραφικό λόγο του κυρίου Δημήτρη Βεντούρη, ένα διάλογο ανάμεσα σε ένα ζευγάρι με την όμορφη το κελαγιά του. Σκηνοθέτης Ζαϊμάκης Γιώργος και ηθοποιοί η Μαρινάκης Γιάννης και Φλωρίτα Καταγά. Θέλετε να σκοπήσω. Περίμενε. Καλή είναι η ιστοριάντρα μου, μα δεν χορταίνεις με δάφτη. Γι' αυτό πήραμε τα μάτια μας και ήρθαμε στο κερατσίνι. Αλλιώς, αραντό μπουλέντα και μπαζίνα θα τρώμε ακόμα. Φαγιά τσιφτόχια τσιμεγάλης που λέει και το τραγούδι που σ' αρέσει. Χριστέ μου, αρχότανε ξανά τα χρόνια κρίνα και αστρώγαμε το αραντό μπουλέντα και μπαζίνα. Κύμωρο παραδεισό που σ' έχω πάντα στο μυαλό μου. Έννοια σου και με την ακρίβεια που έχει πέσει, πάλι θα τα ξαναβάλουμε στο τσικάλι μας. Και την πουλέντα το χυλό που είναι σαν την μπομπότα, ένα πράγμα, και την μπαζίνα που νεροβρέχανε το ψωμί το ξεραμένο, το τσιγαρίζανε μια στάλα με κρεμμύδι και το βαφτίζανε φαΐ. Και το αραδό που παίρναμε το απλό ζυμαράκι, το τρίβαμε τσικούφτες, το κάναμε σβολαράκια και το φτιάχναμε ψευτοζυμαρικό να νοστιμεύει τσι-σουπίτσες. Εκεί πάνε να μας ξαναγυρίσουνε. Είχαμε όμως ανθρωπιά γυναίκα και αυτή νοστίμευε και το φαγάκι μας και τη ζωή μας. Πώς νοσταλγώ το πόδι μου στην ξάφνα πατήσω και όπως λέγανε οι παλιοί δυνάμουν να φιλήσω. Γι' αυτό ανέκαμε σποτέ σου με τα δημότευση και τρέχαμε σε όλο το λογιό τις εκλογές να ψηφίσουμε κάτω μη χάσουμε τον τίτλο του δημότη. Παιδιά και νέους θέλει ο τόπος και όχι από μινάρια σαν και του λόγου μας που το μόνο ραντεβού που φέρνουμε είναι να βρεθούμε με τη προγόνη μας τι να κάνουμε που είναι όλοι κάτω στον αιώνα τον άπατα. Όλα έχουν τη σημασία τους. Η ιστορία έμεινε μόνοι άλλοι, αλλά και εμείς, κι ας χρειάστηκε να ξενιτευτούμε για να βιοποριστούμε. Και στο κερατσίνι καλά περάσαμε και παιδιά αποκτήσαμε και γόνια είδαμε και σπίτι χτίσαμε και εξοχικό στη Σαλαμίνα χτίσαμε που κι αυτή νησί είναι για να σου πει δυο σεντάς. Την Κύμωλο βλέπετε, άγωνη γραμμή την θεωρούνε. Μέχρι σήμερα οι θύνοντες. Όλα τα νησιά είναι καλά, όμως μια Κύμωλο έγκαμουνε. Πρόσεχε τι λες, έχουμε και μαρτύρους που βλέπουν και ακούνε. Εν μου λες άμα ερχόμαστε στον Πειραιά, στον Ολυμπιακό πώς θα πήγαινες, μου λες. Λες και τα λες, μωρέ γυναίκα, και ο θρύλος κομμάτι της καρδιάς μας.
μας είναι. Άμα πήγαινε στα παλιά τα χρόνια στο σύνδεσμο των κοιμωλίων εδώ στα ταμπούρια που μαζευόταν ο κόσμος, όχι σαν τώρα που πάνε τρίσκο κούκος, το μόνο που μπορούσες να ρωτήσεις είναι ποιος έλλην γάβρος να σηκώσει χέρι να τσιμετρήσουμε. Κομμάτι του Πειραιά είμαστε. Τι ομάδα θα ήθελες να είμαστε? Τώρα που πες γάβρος ξέρεις τη λαχτάρισα. Να βγεις στον Πειραιά στην αγορά, να πάρεις αφερίνα, να κάνω μαριδόπιτα. Με κρεμμυδάκι και αλευράκι στο τηγάνι, πίνασα. Μπουκιά και συγχώριο είναι. Αρέσει και στον εγγονά μου που θέλει ο παππούς του να του πάρει διαρκείας να πιένουνε μαζί στο Καραϊσκάκι. Και είναι και πανάκριβα τα διαρκείας. Όμως, άμα θες να δεις ομάδα που χτυπάει κούπες ευρωπαϊκές, πρέπει να πληρώσεις. Α, έτσι να τα πράγματα. Αντί... Εδώ. Αντί να πει να πάνε στη χαραβιέ να πιάσουν ένα μεζέ, αυτά έχει στο μυαλό του. Μέχρι και οι ψηλά ιστάμενοι της κοινωνίας έρχονται κοιδά, εφοπλιστάδες και τέτοιοι ανάλογοι. Πού θα βρούνε καλύτερους θαλασσινούς μεζέδες? Η χαρά του νησιώτη είναι η χαραυγή που είναι και δίπλα στην Ψαρόσκαλα. Καλά τα λες γυναίκα, κι όλα έχουν την αξία τους. Τα αγαπάμε το κερατσίνι, δεν λέω. Τη ζωή μας περάσαμε εδώ και καλά ζήσαμε με όλες τις δυσκολίες που μας βρίσκαμε. Όπως τον καθένα άνθρωπο, τι ο Τάι μας χαρίστηκε. Μα ξέρεις τη λαχταρά όπου πολύ πρωτού κλείσω τα μάτια μου. Να δω αφεντάκιο το γυροκομείο του νησιού μας, το καύχημά μας να ανοίγει ξανά, να έχει μέσα φτωχούς γερόντους και να τους γλυκαίνει το τελείωμα της ζωής στον έργο. Έτσι το ήθελε ο αφεντάκης, ο εθνικός ευεργέτης από την Κίμωλο. Στην Αθήνα που έζησε και πρόκοψε, το μετράνε σαν ευεργέτης. Το ίδιο μπόι με σικρό και αβέβο. Αβέρος, μάλλον. Από το στόμα σου και στη σπαραγιά της οδηγήτρια το αυτή, της προστάτηβας του νησιού μας. Εκείνη όλα τα μπορεί, γι' αυτό την εγιορτάζουμε κάθε χρόνο και εδώ, στον Πειραιά, στην Αγία Σοφιά, στη χάρη της, και την Οσία Μεθοδία, την Αγία της Κιμώλου, που την ετοιμούμε στον Άγιο Δημήτρη. Αχ, γεράσαμε γυναίκα, και οι αναμνήσεις γεννήκαν πιο πολλές από τα όνειρα. Και αυτό που νοστιμεύει τις ημέρες που μας απομείνανε είναι ο νόστος. Νόστος. Ναι. Θαρώ πως έτσι λένε την νοσταλγία οι ποιητές. Να λέμε για τον τόπο της καρδιά μας και να αγκαλιάζει η ψυχούλα μας. Άστα τώρα αυτά γιατί θα με πάρουνε και εμένα τα ζουμιά. Και αν έβαλα και φαΐ να φάμε. Λέω να κάνω μια λαδένια που αρέσει και στα παιδιά και ας έχει τον πελάτου να κάθομαι να κάνω ζύμη στο χέρι. Άμα κατεβούμε το καλοκαίρι στο νησί, θα την κάνω στο ξυλόφουρνο όπως η παλιά, και ας είναι βάσανο το ξυλοφούρνισμα. Στην Κίμωλο τίποτα δεν είναι βάσανο. Θυμάμαι τον παππού μου που πέρασε όλη τη ζωή του στην Κίμωλο και καθόταν στην πεζούλα και μου έλεγε «Επαδά γεννηθήκαμε, επαδά θα βασανιζούμαστε». Αμήν και η Παναγιά μας η οδηγήτρια, στήριγμα σε όλο τον κόσμο. Να είναι, γιατί είναι δύσκολη καιρή που περνάμε. Έλα και δες να συνέχισε. Εδώ, μισό λεπτό. Είμαστε στο, από το χορευτικό μας, ο Συρτός Κίμωλο Παράδεισο. Εντάξει. Πρωτέστα τόση. Ωραία, λοιπόν. Συνέχεια. Νησιώτες και οι άλλοι εσωτερικοί μετανάστες. Α, συγκεκριμένα, ναι, οκ. Ωραία, προχωράμε. Νησιώτες. Νησιώτες και οι άλλοι εσωτερικοί μετανάστες έφτιαξαν τη βιομηχανική Ελλάδα που ενέταξε εν τέλει τη χώρα μας στις αναπτυγμένες χώρες. Ανάμεσα στους νησιώτες έρχεται και ένα μεγάλο νησί, η Κρήτη, με το έργο του κυρίου Σταύρου Φωτάκη και τη συμμετοχή των Ανδρέας Παραβολιάσης. Με τη συμμετοχή των Ανδρέας Παραβολιάσης, Γιώργος Παχάκης, Καλλιόπη Παχτσεβάνογλου, Αθηνάντος Γεναράκη, Σταματίνα Χατζιαναστασίου και Νικηφοράκη Ηλία. Είναι και ο Λιράδης. Ναι, αφού είναι ο Λιράδης. Άπε! Το όνειρο που έπαιζε μέσα τι ήταν?
έπαιρνε το όργανο του άνθρωπο. Δεν ήταν αυτό, άλλο ήταν. Ο κύριος Γάτο είχε πάει. Το γραφείο που έπαιζε το μικρό που ήταν και μετσέας. Ευτυχία, μήπως δεν είπαμε κάποιο όνομα. Όχι. Δεν είπατε το
Το ξόπλι του ζωγράφου έμοιαζε μέσα στις διαφορετικές κοινότητες που ζούσαν στα πλάστια του κυριά. Άλλοι από Σαντορίνη, άλλοι από Σύρα, άλλοι από τον Πόντο, άλλοι από Κάρπαθο, Μάνη, από όλες τις μεριές της Ελλάδας. Ήπρεπε να μάθουμε να ζούμε μαζί τους διαφορετικά ήθη και έθιμα κάθε τόπος. Παλέψαμε, μα στο τέλος τα καταφέραμε. Παίρναμε τα καλά πράγματα ο ένας από τον άλλο και έτσι καταφέραμε να συμπορευτούν. Σεβασμός στα έθιμα του νους και του άλλου. Έτσι εφτάξαμε μέχρι και σήμερα. Ένας από τότε σαν τον Ιωρή Δημούπο ήταν ο Βαρβαγιώρης με την κυρία του την κατοίκο. Το εκπαιδεύσαν μαζί του στο νοικοκυριό του. Ακόμα και τα κρυφτικά του ρούχα πέρα. Για να συνεχίσουν τη ζωή του, ήνοιξε ο Γιώργης ένα καφενεδάκι στην περιοχή και κατοίκο δούλευε βοηθό στις γραμμοράφτες. Που κάναν και έτσι κουκότυπες κουκάμες από τη σας. Και θυμάσαι δά, μωρή Αθηνά, ότι εγκατέχαμε πως ήταν άρρωστος. Μα όταν ήρθε το χαμπέρι, απόθανο ψαρόνικος. Ήταν στενοχώρια επήραμε, ακού δεν λέγεται. Ναι, γιατί σε δουτάνα τα χωριά, μαζί με τον αδερφό του τον Αντώνη, εμεγαλώσαν, κλείσαν κι αυτά τα βοσκάκια τα μαύρα. Και καλά κοπέλια και συμπονητικά. Κι τα δουλειές δεν περάσανε κι αυτονό από τα χέρια. Κι τα κούρασες και ο γρασές δεν είναι σύρα τα πατέρα. Ναι, και αυτά, ποιού είμαστε μωρή Καλλιόπη. Σκέφτομαι πως οι σημερινοί άνθρωποι δεν έπρεπε να παραπονιούνται πως κουράζονται με τόσες σας ευκολίες που έχουμε να. Σπίτια μεγάλα, εργαλεία, αμάξια, τρακτέρια, υπόστερα, ρεύμα, ό,τι θέλουν. Μα τότε σας εμείς συντάχαμε. Όλες τις δουλειές επερνούσαν από τα χέρια μας. Έμορφη στα ματίνα. Αχάραγα έπρεπε να ξυπνήσουμε, να ψώμε το λίπνο και τη λάμπα, να ψώμε τη φωτιά, να βράσουμε το γάλα ή το τσάι, να βάλουμε παξιμάδι ή να πιάσουμε μια ουλιά τυρί με ψωμί, να φάμε όλοι μας. Και να πάνε τα κοπέλια στο σχολείο, στο καλάμι με τα πόδια. Και το χειμώνα να βάλουν τα καπαδάκια. Του άνοιξε βρέξει γύρω του το δεκατό κιλά και δεν είχαν ελάκα να τα σηκώσουν από το βάρος. Και μόνο ο Τενεζιόρισε δεν πηγαίνανε τα κουπέλια στο σχολείο. Και εμείς να πάμε στη Βρύση μόλις σταματήν, να πιάσουμε ένα μπέ, να γεμίσουμε τα σταμιά και τις τενέκες νερό και να τα φέρουμε στο σπίτι, να ψούμε τη φωτιά, να στέσουμε το τσικάλι, να ζεστάνουμε νερό, να πλύνουμε τα ρούχα στα χέρια. Ένα πληθούμε κι εμείς μια δουλειά. Και από να πάμε να βοηθούμε και στις υποστικές των οζών, στα άρμεγα, στα τυροκομικά, Αντρέα. Και το χειμώνα στα λιμαζώματα και στα κλαδέματα των απεριών και του ελιό και το βλάσιμο των αποθαμένων στο χώμα για να κάνουμε να κοιτέψουμε τα νέα πέλαγα και το κάψιμο των λιόγκων. Την άνοιξη στο φύτημα των απελιών, των νέων και των ποστανιών και των ελιών και το περιβολιό και στις σιγουρές των προβάτων, όλα τα είχαμε. Κι ήταν από τα θυμήθη το καλοκαίρι στα θέρητα, στα ρονίσματα, στα τριγητά και το φθινόπωρο, στα πατητήρια και στα καζανέματα και στη σκορά. Πολλές κούρασες σε περάξαμε. Μα θυμούμε εδώ, Αντρέα, τα τελευταία χρόνια που επήρε ο γαμπρός του Ορέστης το τρακτέρι και μας έλυσε τα χέρια όλων μας. Γιατί όλοι τον εβάλανε να μας κάνει δουλειές και τις καυτικές που τσιβάνες. Ήταν χρυσές δουλειές κάνανε κι αυτές. Να σκάφτουμε μονιμερείς όλα τα μπέλια μας, για να σκάψουμε ένα στρέμμα, χρειάζονται ένα δύο-τρεις νομάτι, δύο μέρη. Ο Ρέστης το έκαμε σε μισή ώρα με το τρακτέρι και καλύτερα κιόλας. Και ο Ντενίφερε πάλι στο χωριό το πρώτο αμάξιο Μανώλης του Μερακλή και μας επιβάλλανε όλα τα ζυπράγματα, είτε εύκολα είτε όλα για μας και ξεκουράζονται και τα μαύρα τα ζωντανά. Α, μωρέ Γιώργη, και τα μηχανάκια μωρέ που ραβιζάμε σε λες, καλή βοήθεια έκανε και αυτά. Επιπλέωναμε ολίγορα και δεν μας έπιανε βαρύσει μόνος. Δεν χτυπούσα πιο ολιβέριος ημέρα σε λες με σιβέριες. Να μαραίνω τα χέρια μας από το χτύπο και να τις πούμε κιόλας σε αυτές τα κομμέρια. Και τα θέλητα
ήταν πια. Άσε να πάνε, πιο εύκολα. Ναι, γιατί ήρθε το μηχάνημα, εθέριζε, αλώνιζε και μας έβαλε μέσα στο τσουβάλι έτοιμο τον καρπό και τα άκρα. Και εμείς δεν εκουραζόμαστε καθόλου, μόνο κάναμε το άλυσμα. Τα φλόγιστρα και για τα τυροκομιτά δεν ήταν μεγάλη ευκολία. Από δεν φτάνανε, δεν ανάφταμε πάλι τη φωτιά να καπνιζόμασταν και να γυρεύουμε μέρα νύχτα ξύλα. Και δάχομαι στο σπίτι μέσα από το νερό και δεν χρειάζεται να το χύνομαι λίγο-λίγο και να μην κάνουμε και τι δουλειές μας έτσι καλά που τις θέλουμε, επειδή εκουραζόμαστε να το κουβαλούμε ολημερούσιος της ημέρας. Βάλαμε και το ρεύμα και έχουν πολύ φως. Πήραμε και τις τηλεόρασες, τα ψυγεία, τα πλυντήρια και πλύν τα ρούχα. Και τις ηλεκτρικές κουζίνες που μαγειρεύουν και ψήνουν το ψωμί, κάνουν και τα ψητά και δεν άφηνουν δύο τσιφούρους με τα ξύλα. Ναι, με χαθήκαν και γεύσουν το φαγητό και το ψωμί. Ναι, μα ξεκουραστήκαμε σκιάς. Ναι, και μας επόμενε και καιρός να κάνουμε και τα πουρκιά το θυγατερό μας. Και με την αναπαή μας και να πλέκουμε και τα πανέλια να τα βάζουμε μέσα. Και να περιμένουμε να έρθουν οι σχόλες το Χριστουγέννα και του Πάσχα για ένα πανηγύρι, για ένα γάμος, η βάπτιση, να κλεγίσουμε κι εμείς και να ξεχάσουμε τα βάσανά μας στους λάθη. Μα ετύχαινε και τα πέθη και δεν αναδρανίζαμε. Είχαμε σκιάσει τις πατριγές των κοπελιών και τις γένες. Θυμούμε το γάμο Τσιχαράσου Μαρία Αθηνά. Ξάναν εδώ, είτε χωρούς δεν εκάμονται και τα γλέπια δυο μέρες. Και θυμούμε πάλι ότι την αγάπα ο άντρας που τσίκανε τις καντάδες, γιατί τότε σας για να ξοπολογηθούν στην κοπελιά που την αγαπούσαν, είχαν μόνο δύο τρόπους. Τις καντάδες και την ώρα του χορού που εσημώναν ο γης κοντά στον άλλο. Θυμούμαι κι εγώ μια μαντινάδα, απ' τσίλιγε, να σας την πω. Εγώ πολύ μου σ' αγαπώ, άσχετα που γνωρίζω, πως είναι κακοδιάβατος ο δρόμος που βαδίζω. Ναι, γιατί εδώ έγινε ο κακομίσης. Να τα ραντουδούμε, κι άμα θέλαμε, βγούμε στη λιόρεξη, να χορεύουμε κιόλας. Να
Καλλιόπη, μου αρέσανε πια πολύ βεγγέρε, σαν και σένα. Ξάνοιξε το φύλλο που πέφτει από το πλάτανο. Έτσι μου φαίνεται πως εμίσεψε η ζωή μου μέχρι δά. Σε τόση να λίγη ώρα, μέχρι να ανοίξω και να κλείσω τα μάτια μου. Και δεν εκάτεχα να προστατεύσω τα κοπέλια μου και τη ζωή μου. Αντίμενο ότι θα σε πάσω όπως εδώ, δεν ήθελα να έχουμε τέτοια μοίρα. Παρά στη μοίρα μας. Μας ταινί μου γνώση, να σύγχα πρώτα. Εδώ, Αντρέα, κατέχεις το πως με την κουβέντα ανοιχτωθήκαμε. Είδες πόση ανάγκη είχαμε να μιλήσουμε και να έχουμε χρόνο και για μας. Άντε εδώ να μισέψουμε και την άλλη βολά πάλι με καλό. Ναι, μπορεί να καλά πέρασα. Ναι. Τότε σας, μωρέ πατριωτάκια, ήταν πια όμορφα και στον τόπο μας. Μα έπαε απούρθαμε, ναι. Δεν υπάρχουν πουτανά. Αντέστε εδώ, να αποψείτε τις κουδιές σας κι όνανε πιο να πάτε και στα 7 καλά της Παναγίας. Καλά είναι τα αναστορήματα, μα δεν τελειώνει. Αμέτε εδώ στο, αμέτε εδώ στο καλό και την άλλη βολά θα πούμε κι άλλα. Ούρα, ώρα καλή. Bravo! Thank you.
Αυτό θα το σβήσουμε
Έλα, κατέστηνα. Όχι, είδα θα έλεγα. Από τη μαέστρο του Δήμου μας, κυρία Ρόκου Χριστίνα, θα ακουστεί το τραγούδι «Μάκερα», ρεμπέτικο του 1950, από την ταινία «Κόκκινα φανάρια». Άρχισαν να παρετούν το νευλοημένο τόπο μας οι ανθρώποι της Κρήτης και να λαργοξορίζονται στις πολιτείες και μάλιστα η πια πολύ οθεντή πρωτεύουσα μα και οθεντζάρες χώρες. Το φταίξιμο για τούτο να το ξεριζμό ήταν οι κακομοιριές της γερμανικής κατοχής και η φτώχεια, γι' αυτό κάθε κακομοίρης εγύρευε την τύχη του στην ξενιθιά. Πόλη και κριτική βρήκανε πονάκι στο Γερασίνη και στην Τραπετσόνα. Έτσι άρθα κι εγώ μόνο Γιώργη από το χωριό. Κομμωτή στο γυναικό ήμουν στο Βραγάσι, στο χωριό μου, μα έπαε οι κοπελές ήταν διαφορετικές. Μοντέρνες, σαν τα παλιά τους, με τα πικουριά, που τη λίγανε στα παλιά τους όταν και βγαίνουν αμέσως μετά στα ταλατήρια. Πώς να βάλω σας. Μερικές σε βάζανε και κοκκινάδι. Μα εγώ ήμουν τροφαλός. Δεν τα είχαμε τις γυναίκες. Εκατέβαζα τα μάτια όταν μου ανοίγαν την πόρτα να το εσάσω στα παλιά του. Μα έτσι θα κατάφερα να νοικιάσω ένα δωμάτιο. Μια μικρή κουζίνα και ένα καμπινέ. Μήτε 40 τετραγωνικά όλα μαζί. Μα από εκεί πέρασαν όλα μου τα αδέρφια. Άλλο για να γίνει υδραυλικό, άλλο για να πάει στο σχολείο, άλλο για να πάει φαντάρο. Είναι και ένα μακρινό μου ξάδερφο από την Κρήτη, γιατί είχε βρει πιβάλλον στα μάτια του και πόλη μου. Και ήταν το δει γιατρό. Το ξόπλι του ζωγράφου έμοιαζε μέσα σε διαφορετικές κοινότητες που ζούσαν στα πλάστια του Πειραιά. Άλλοι από Σαντορίνη, άλλοι από Σύρα, άλλοι από τον Πόντο, άλλοι από Κάρπαθο, Μάνη, από όλες τις μεριές της Ελλάδας. Ήπρεπε να μάθουμε να ζούμε μαζί τους διαφορετικά ήθη και έθιμα κάθε τόπο. Παλέψαμε, μα στο τέλος τα καταφέραμε. Παίρναμε τα καλά πράγματα ο ένας από τον άλλο, και έτσι θα καταφέραμε να συμπορευτούμε. Σεβασμό στα έθιμα του νου και του άλλου. Έτσι θα φτάξαμε μέχρι και σήμερα. Ένα από τότε σαν τώρα Γιώργη του Μούμου ήταν ο Βαρβαγιώρης με την κυρία του την κατοίκο που εκμεταλλεύονταν μαζί του στο οικογενειό του. Ακόμα και τα κρυπτικά του ρούχα πέρα. Για να συνεχίσουν τη ζωή του, ήλιξε ο Γιώργης ένα καφενεδάκι στην περιοχή και κατοίκο δούλευε βοηθός στις βρακοράφτες που κάνανε και έτσι κουμπότρυπες κουκάμισαν τότε σας.
Σόφη. Και θυμάσαι, δά μωρή Αθηνά, ότι εκατέχαμεν πως ήταν άρρωστος. Μα όταν ήρθε το χαπέρι, απόθανο ψαρώνικος. Ήταν στενοχώρια επήραμε, ακού δεν λέγεται. Ναι, γιατί συμπτάνα τα χωριά, μαζί με τον αδελφό του τον Αντώνη. Εμεγαλώσαν, ήσαν κι αυτά βοσκάκια τα μάκρα. Και καλά κοπέλια τη συμπονητικά, κι τα δουλειές δεν επεράσανε κι αυτονό από τα χέρια. Κοίτα, κούρασες και ο γρασές δεν εσύρα τα πατέρα. Ναι, γι' αυτά, ποιούν μας μωρή Καλλιόπη. Σκέφτομαι πως οι σημερινοί ανθρώποι δεν έπρεπε να παραπονιούνται πως κουράζονται με τόσες σας ευκολίες αφού έχουμε εδώ. Σπίτια μεγάλα, εργαλεία, αμάξια, τρακτέρια, υπόστεγα, ρεύμα, ό,τι θέλουν. Μα τότε σας εμείς συντάχαμε. Όλες οι δουλειές επερνούσαν από τα χέρια μας. Έμορφη στα ματίνα. Αχ, άραγα έπρεπε να ξυπνήσουμε, να ψώμε το λίγο και τη λάμπα, να ψώμε τη φωτιά, να βράσουμε το γάλα ή το τσάι, να βάλουμε παξιμάδι ή να πιάσουμε μια ουλιά τυρί με ψωμί, να φάμε όλοι μας. Και να πάρε τα κοπέλια στο σχολείο, στο καλάμι με τα πόδια και το χειμώνα να βάλουν τα καπαδάκια. Που σαν είχε βρέξει γύρω του το 100 κιλά και δεν είχαν να έκαναν να σηκώσουν από το βάρος. Και μόνο όταν χιόνιζε δεν πηγαίνανε τα κοπέλια στο σχολείο. Και εμείς να πάμε στην κρίση μόλις σταματήν, να πιάσουμε ένα μπέ, να γεμίσουμε τα σταμιά και τις τενέκες νερό και να τα φέρουμε στο σπίτι, να ψούμε τη φωτιά, να στέσουμε το τσουκάλι, να ζεστάνουμε νερό, να πλύνουμε τα ρούχα στα χέρια. Να πληθούμε κι εμείς μια δουλειά. Και από ένα μπαμ να βοηθούμε και στις βοσκικές των οζών, στα άρμεγα, στα τυροκομικά, Αντρέα. Και το χειμώνα στα λιαμαζώματα και στα κλαδέματα των αμπελιών και των ελιών και το βάσιμο των αποθαμένων στο χώμα για να κάνουμε φτιάξουμε τα νέα πέρα και το κάψουμε το λιώκο. Την άνοιξη στο φύτημα των αμπελιών, των νέων και των κοσταλιών και των ελιών και τον περιβολιό και στις σιγουρές των προβάτων, όλα τα είχαμε. Και ήταν να προκριθεί φαίνεις. Το καλοκαίρι στα θέρυτα, στα λονίσματα, στα τριγητά και το φθινόπωρο, στα βατητήρια και στα καζανέματα και στη σκορά. Πολλές κούρας σας επεράσανε. Μα θυμούμε εδώ, Αντρέα, τα τελευταία χρόνια που πήρε ο γαμπρός του Ορέστης το τραχτέρι και μας έπεσε τα χέρια ολονό μας. Γιατί όλοι τον εβάλανε να μας κάνει δουλειές και τις καυτικές που τις βάνες. Ήταν χρυσές δουλειές κάνανε κι αυτές. να σκάφτουμε μονιμερίς όλα τα μπέλια μας, για να σκάψουμε ένα στρέμμα χρειάζονται ένα δύο-τρεις νομάτι, δύο μέρες. Ο Ρέστης το έκαμε σε μισή ώρα με το τραχτέρι και καλύτερα κιόλας. Και όταν ήφερε πάλι στο χωριό το πρώτο αμάξιο ο Μανώλης του Μερακλή και μας επιβάλλανε όλα τα ζυμπράκαλα, είδε εύκολα ήταν για μας και ξεκουράζονταν και τα μαύρα τα ζωντανά. Α, μωρέ Γιώργη, και τα μηχανάκια μωρέ που ραβιζάνε τις ελιές, καλή βοήθεια ήταν και αυτά. Επιπληρώναμε γρήγορα και δεν μας έκανε βαρύ σύμμονες. Δεν χτυπούσαν πλέον όλη μέρη στις μέρες ελιές με τις βέλγες. Να μαρέτε τα χέρια μας από το χτύπο, και να τις πούμε κι όλες αυτές ακόμα είναι. Και τα θέρυτα ήταν πια άστε να πάνε, πιο εύκολα. Ναι, γιατί ήρθε το μηχάνημα, εθέριζε, αλώνιζε και μας έβαλε μέσα το τσουβάλι έτοιμο τον καρπό και τα άκρα. Και εμείς δεν κουραζόμαστε καθόλου, μόνο κάναμε το άλυσμα. Τα φλόγιστρα και για τα τυροκομητά δεν ήταν μεγάλη ευκολία. Από δεν φτάνανε, δεν ανάφταμε πάλι τη φωτιά να καπνιζόμασταν και να γυρεύουμε μέρα νύχτα ξύλα. Και δάχομαι στο σπίτι μέσα το νερό και δεν χρειάζεται να το χύνομαι λίγο-λίγο και να μην κάνουμε και τη δουλειά μας έτσι καλά που τη θέλαμε επειδή εκουραζόμαστε να το κουβαλούμε νεολημερούσιος της ημέρας. Εβάλαμε και το ρεύμα και έχουμε πολύ φως. Επήραμε και τις τηλεόρασες, τα ψυγεία, τα πλυντήρια και πλην τα ρούχα. Και τις ηλεκτρικές κουζίνες που μαγειρεύει και ψήνω το ψωμί, κάνουμε και τα ψητά και δεν άφηνε να δύο τσιφούρους με τα ξύλα. Ναι, να χαθήκαν και γέμψουν το φαϊτό και το ψωμί. Ναι,
Μα ξεκουραστήκαμε σκιάς. Ναι, και μας επόμενε και καιρός να κάνουμε και τα κουτιά το θυγατερό μας και με την αναπαή μας και να πλέκουμε και τα πανέλια να τα βάζουμε μέσα. Και να περιμένουμε να έρθουν οι σχόλες των Χριστουγέννων και του Πάσχα και αν ένα πανηγύρι και αν ένας γάμος ή βάπτιση να κλεπίσουμε κι εμείς και να ξεχάσουμε τα βάσανά μας όλα. Μα ετύχαινε και τα πέθη και δεν ανατρανίζαμε. Είχαμε σκιάσει τις παντρικές των κοπελιών και τσιγένες και χαίρομαστε. Θυμούμε το γάμο τσιχαράσου Μαρία Αθηνά. Σαν να είναι εδώ, είτε χωρούσε να κάμαμε και τα γλέτια δυο μέρες. Και θυμούμε πάλι ότι την αγάπα ο άντρας που τσίκανε τις καντάδες, γιατί τότε σας για να εξομολογηθούν στην κοπελιά που την αγαπούσαν, είχαν μόνο δύο τρόπους. Στην καντάδες και την ώρα του χορού που εσημώνανε ο γης κοντά στον άλλο. Θυμούμε κι εγώ μια ματινάδα. Αυτσίλεγε, να σας την πω. Εγώ που μην τους αγαπώ, άσχετα που γνωρίζω πως είναι κακοδιάβατος ο δρόμος που βαδίζω. Ναι, γιατί θα ήθελε ο κακομίσης. Όχι, πέντε, Ήταν λάθη κάναμε, τι μαύρη, ήταν λάθη κάναμε. Ήκαμε, ρε Γιώργο, ήκαμε.
και δεν εκάτεχα να προστατεύσω τα κοπέλια μου και τη ζωή μου. Αντίμον ήταν σαν σε πάσο όπως εδώ, δεν ήθελα να έχουμε τέτοια μοίρα. Θα στη μοίρα μας. Μας την ήμουν γνώση να σίγα πρώτα. Εδώ, Αντρέα, κατέχεις το πως με την κουβέντα ενυπτωθήκαμε. Είδες πόση ανάγκη είχαμε να μιλήσουμε και να έχουμε χρόνο και για μας. Άντε να αναμισέψουμε και την άλλη βολά πάλι με καλό. Ναι, μωρέ, μα καλά πέρασα. Ναι. Τότε σαν μωρέ τα κρυωτάκια ήταν πια όμορφα και στον τόπο μας. Μα έπαε ακούρθαμε, ναι. Δεν υπάρχουν πουτανά. Αντέστε δά, να αποψείτε τις κουτιές σας κι όλα νεβιό να πάτε και στα 7 καλά της Παναγίας. Καλά άνετα να στο ρήματα, μα δεν τελειώνει. Αμέτε εδώ στο, αμέτε δά στο καλό και την άλλη βολά θα πούμε κι άλλα. Ούρα, ώρα καλή. Και τελειώσει όλο αυτό, θα σταματήσετε, αλλά καθίστε στο τέλος και να διατηρηθεί λίγο το γέφυρο όπως έχουμε.
πει στον κόσμο. Μα αυτό δεν είναι. Μα δεν είναι. Να το παίξω λίγο, λίγο. Δεν το παίξω. Να το παίξω. Να το παίξω. Να το παίξω. Το είπαμε, ακολουθεί ο χαρακτηριστικός χορός Λαζότης. Εντάξει, τελειώσαμε. Δεν ξέρω τι είσαι ο Κοντεχιάς, το Γερμανία του Κοντεχιάς. Μόνο το μεξάρισα. Με δύο μουστάκι. Ναι, όταν μισά καταλαβαίνει και κριτικιά, πρέπει να πάρω τις κάρτες. Εγώ είμαι καταγωγικό, αλλά σπούδασα στο Ηράκλειο. Έγινα κριτικιά, έτσι θες. Χρόθος ο ένας, χρόθος ο άλλος και με των προσφύγων αρχικά και των εσωτερικών μεταναστών, στη συνέχεια στη νέα τους πατρίδα. Με ελλείψεις βέβαια, με προβλήματα, με άγριες συνθήκες διαβίωσης, με την ανταλλάξιμη προσφυγική περιουσία, να μην τους αποδίδεται ωστόσο η ανθρωποθάλασσα που ήρθε από την Ανατολή, το Αίγαιο και την Επαρχία. Αναμόρφωσε την Ελλάδα και τον Πειραιά, ιδιαίτερα στις περιοχές μας και μετέδωσε με την εργατικότητα και τον πολιτισμό της ένα νέο ήθος. Οι πρόσφυγες από τον Πόντο και τη Μικρά Ασία και τη Μικρασία και οι εσωτερικοί μετανάστες, οι Μανιάτες, οι Νησιώτες και οι άλλοι δημιούργησαν το έπος της ενσωμάτωσης και έρχισαν με πλήθους και χρώματα, με τσίπους και πίσα, με αίμα και υδρότα, μια νέα προοδευτική Ελλάδα. Μετά τον άγριο ξεριζωμό τους από τα χώματα της Μικράς Ασίας ή τις πατροφωνικές εστίες τους στην ελληνική ύπαιθρο για λόγους οικονομικούς. Ακολουθεί η κυρία Παρασκευοπούλου Νίτσα. Η δεύτερη εποπτεία ήταν πολιτισμική και εκφράστηκε με το τραγούδι που ανανέωσε τελώς την μέχρι τόση προσπάθεια μίμησης ευρωπαϊκής μουσικής. Χωρίς να γίνει από την αρχή αποδεκτό το νεόπερτο τραγούδι, το ρεμπέτικο με τους παιδιούς.